κατοικοποίηση των κατεχομένων δεν βρίσκεται στην ατζέντα της Άγκυρας, επιμένω με Μευλούτ Τσαβούσογλου, δύο μόλις 24 ώρα μετά την καταγγελτική για την Τουρκία συνέντευξη του Μουσταφά Ακιντζή. Αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα τι θα πράξει η Τουρκία σε οριστική κατάρρευση των διαδικασιών για τον Κυπριακό. Δεν έχουμε κρυφή ατζέντα. Όπως και στο παρελθόν, θα σταθούμε στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού και της τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου στο δίκαιο αγώνα τους. Επιμένει πως η τουρκική πλευρά από την αρχή καλούσε για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά δεν έβρισκε ανταπόκριση από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ακόμα χίλιες φορές θα το προσπαθήσουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει το αποτέλεσμα, είπε, καταλήγοντας απλά στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο της ζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας δεν είναι βιώσιμο για την περίπτωση της Κύπρου. Η λύση των δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας είναι ο μόνος λογικός δρόμος για να υπάρξει πρόοδος. Φυσικά, για την επιτυχία της όποιας διαπραγματευτικής διαδικασίας πρέπει να διασφαλιστεί εκ των προτέρων η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές στάτους των Τουρκοκυπρίων, αποκαλώντας αυτό το όραμα ως αποτυχημένο αποτελεί συνταγή για μελλοντικές αποτυχίες. Η εκ των προτέρων αναγνώριση της κυριαρχίας των κατεχομένων καταλήγει διασφαλίζει το στάτους των Τουρκοκυπρίων στην περίπτωση νέας διαπραγματευτικής αποτυχίας. Και αυτό ως απάντηση στην υπόδειξη του δημοσιογράφου πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της Προέδρου της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι δεν αποτελεί σημείο κίνησης η τουρκική πρόταση για δύο κράτη. Λεπτομερή απάντηση.